Μετά από πολύ καιρό, η Μέρη Χρονοπούλου έκανε δημόσια εμφάνιση πηγαίνοντας στα γενέθλια του Μάκη Δε Λαπόρτα. Όλοι να λένε ένα σοφό. Δεν θα κάνω μια ευχή για το Μάκη Δε Λαπόρτα, θα κάνω χίλιες ευχές. Αφήσατε το αρχείο σας, το αρχείο σας στο Μάκη. Έχει, έχει ο Μάκης. Το είχα σε ένα υπόγειο πεταμένο εγώ, αδιάφοροι. Είχε το καυσίρα του πετρελαίου εκεί, μυρίζανε πετρέλαιο από κόμματα, τα σιδέρωνε ο Μάκης. Έχουμε πει θα γίνει ένα βιβλίο, όχι αλλά βιογραφία. Κάτω... Όχι... Έχω τόσο ξεφωνηθεί στις συνεντεύξεις μου, μόνη μου, που έχω καεί μόνη μου, δεν μπορεί να γίνει βιογραφία. Φωτογραφία, οκό, υλικό, ο Μάκης βγήκε από το διαδίκτυο. Η Ιαπωνία, η Ισπανία, η Ιταλία, Γαλλία, εξώφυλλα, περίεργα, δεν τα ξέρω εγώ. Μετά θάνατό μου θα γίνει. Ή έχω μείνει μόνη με τα ρούχα που φοράω και μερικά ρούχα ακόμη. Δεν έχω τίποτα πια στο όνομά μου. Ξέρετε αυτό, η κυρία Χρονοπούλου, για να δώσω το σπίτι. Για μπήκα στα 84. Θα γυρίζω σε ελιές στο χώμα και σε ελιές, 200 ελιές που έχω με το αναπηρικό καροτσάκι. Για όνομα Θεού. Προτιμώ να μουρλάβουν να έρθουν παιδάκια να μείνουν γύρω μου. Μου αφήσαν μόνο το δικαίωμα να μένω στο σπίτι του κτήματος, γιατί έδωσα και το σπίτι μου της Αθήνας. Είναι ντροπή να πεθαίνει κανείς και να αφήνει πίσω του χρήματα. Εν ζωή δώστα. Αν τα χαρίσω. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι. Είχαμε διαβάσει με την κυρία Ντενίση σαν μια αποχαιρετιστή παράσταση. Μπορεί. Υπάρχει ένα έργο για μια κυρία που είναι σαν αναπηρικό καροτσάκι, το οποίο μπορεί να ανέβει στο Εθνικό Θέατρο ή παραγωγή της Μιμής. Σας λείπει το θέατρο το σαν ίδιο. Καθόλου καλέ. 17-18 χρόνια στο πικ της καριέρας μου βγήκα από την... σαν κατέφτηκα. Και 17 χρόνια, 18 χρόνια μαρτυρίου. Όμως είχε το καλό ότι ο κόσμος με θυμάται όταν ήμουν στο πικ της καριέρας μου. Και είχε αυτή τη θύμηση. Δεν εξευτέλισα τον εαυτό μου στα γερατιά μου να σούρω με το σανίδι. Στα δύσκολα υπήρξαν φίλοι κοντά σας. Πολύ λίγοι. Όχι από το θέατρο πάντως. Μου λείπει αυτό που βλέπω στα όνειρά μου όταν κοιμάμαι. Και βλέπω όνειρα ότι περπατάω, τρέχω, χορεύω. Δεν δηλώσατε το χρόνο πίσω, δεν θα ξαναγινόσασταν ηθοποιός. Παρόλο που είστε από τις κορυφαίες ηθοποιούς. Κοίτα, δεις, το έβλεπα σαν επάγγελμα. Ο κινηματογράφος με μάγεψε πολύ. Εκεί είχα δυναμία στο σινέμα.